Επειδή από τον τρόπο που έγινε η συζήτηση αυτή και με τα όσα ακούστηκαν, πιστεύω ότι προσβάλλεται βάναυσα η τιμή, η εντιμότητα και η αξιοπρέπεια τόσο εμού προσωπικά, όσο και της εφημερίδας που διευθύνω τα τελευταία 15 χρόνια, με δεδομένο ότι ουδέποτε υπήρξε κανένα απολύτως ζήτημα τόσο στη δεκαετία που έλεγε τα τιμολόγια του εμπρόσω Επίτροπος του Ελεκτικού Συνεδρίου, όσο και από τους δεκάδες υπαλλήλους και διευθυντές του Δήμου που έχουν κατά καιρούς την ευθύνη αυτών των ελέγχων. Με αυτά σαν δεδομένα θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ επίσημα ενώπιον του σώματος για τα... Συγχωρήστε με. Για τα χαρακτηριστικά που μου αποδόθηκαν του εσχροκερδί εις βάρος των συμφερόντων του Δήμου. Θέλω να τονίσω με κάθε τόνο προς το σώμα ότι δεν έχω παραβεί απολύτως κανένα νόμο. Οι δημοσιεύσεις είναι απολύτως εντός του νόμου. Ζητάτε τι ζητάτε, ναι. Αφετέρου δε, εάν ενοχλεί το ότι οι ανάγκες του Δήμου για δημοσιεύσεις διαχρονικά από το 2004 που έχει ιδρυθεί η εταιρεία η οποία είναι ιδιοκτήτρια του εμπρός. Τα ποσά είναι μεγάλα, ομολογουμένως. Δεν φταίει το εμπρός γι' αυτό. Οι δημοσιεύσεις αυτές είναι από τον νόμο υποχρεωμένος ο Δήμος να προβαίνει. Είναι μεγάλα κείμενα μερικά από αυτά, γιατί όπως τόνισε και ο κ. Αντιδήμαρχος, έχει κάνει έλεγχο σε 80 τιμολόγια. Θα πρέπει από αυτά να είδε και μερικά που είναι μερικές δεκαδούλες ευρώ, όχι μόνο ακριβά. Υποθέτω λοιπόν ότι αυτή η επιτροπή, η οποία θα συσταθεί, θα κάνει έναν ενδελεχή έλεγχο. Είμαι στην απόλυτη διάθεσή της οποτεδήποτε, με οποιαδήποτε και οσαδήποτε στοιχεία. Ταυτόχρονα θέλω να κάνω μια ερώτηση προς το σώμα, προς τον κύριο Δήμαρχο, προς εσάς και προς τους αξιότιμους κυρίους συμβούλους, εάν μέχρι να τελειώσει το έργο της αυτή η επιτροπή, αν αλλάζει κάτι σε σχέση με τη συνεργασία του εμπρός με το Δήμο. Γιατί αν κρατήσουν 1, 2, 3 μήνες οι έλεγχοι μέχρι να βγει το πόρισμα της επιτροπής αυτής, εάν σκέφτεται ο Δήμος επισήμως να βάλει το εμπρός σε εμπάργκο για δημοσιεύσεις. Εκτός του ότι αυτό είναι παράνομο, είναι και ανήθικο, γιατί το εμπρός είναι μια τοπική επιχείρηση που απασχολεί 8 εργαζόμενους. Και χωρίς αυτό το κομματάκι τζίρου, να το πω έτσι λαϊκά, θα είναι πρόβλημα ακόμα και η επιβίωσή του.